Στο ιερό, το οποίο έχετε πολλές τελευταίες υπηρεσίες, προσέρχονται άνθρωποι από διάφορα μέρη του ελληνικού κόσμου, τα νησιά και τη Μικρά Ασία. Η λατρεία του Αμφιαράου έδωσε με την επικράτηση του χριστιανισμού. Οι νεότεροι περιηγητές, όπως ο Λίκ, ο οποίος θα γνώσει το αρχαίο κόσμο, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το ιερό. Το 1884 ξεκίνησε η πολύχρονη και συστηματική ανασκαφή του από την αρχαιολογική εταιρεία με τον Βασίλειο Λεωνάρδο, η οποία αποκάλυψε πολλές αρχαιότητες, όπως ήταν ο Κομός, ο Ναός, η Στοά και τα Βάθια, αλλά και επιγραφές, οι οποίες αποτελούν την πιο σημαντική πηγή πληροφόρησης. Τώρα, κάποια στοιχεία γενικά για το αρχαιοθέατρο. Το θέατρο είχε μεγάλη θέση στην πνευματική ζωή των Ελλήνων. Κατά γενικό κανόνα, κάθε ιερό είχε ένα θέατρο το οποίο γινόταν γιορτές, εκδηλώσεις, αγώνες και φέρνονταν θεατρικά έργα προς τιμή του Θεού που λατρευόταν. Το θέατρο του Αμφιαρίου, που βρίσκεται πίσω και πιο ψηλά από τη Μεγάλη Στοά, χρονολογείται στο 2ο αιώνα π.Χ. Αποτελείται από το κύλο, που είναι διαμορφωμένο στην πλαγιά του λόφου. Στο κύλο ψώσονται ακόμη τα πόρινα θεμέλια για τους ψήλινους πάγκους, στους οποίους κάθονται οι θεατές. Σε αυτό έφτανε κάποιος από τους παρόντους, αριστερά και δεξιά. Το θέατρο αποτελείται ακόμα από τη στρογγυλή ορχήστρα και το σκηνικό οικοδόμημα. Κύλο και σκηνικό οικοδόμημα κατασκευάστηκαν το 3ο αιώνα π.Χ., ενώ το μαρμάρινο προσκήνιο προσθέθηκε περί το 200 π.Χ. σύμφωνα με δύο επιγραφές. Το θέατρο χτίστηκε με τις προσφορές των μισθών που συνέβαιναν στο θεραπευτήριο του Αμφιαρά. Στο Αμφιάριο διοργανώνονταν τα μεγάλα και τα μικρά Αμφιάρια, γιορτές με αγώνες μουσικούς, ηπικούς και αθλητικούς για να τιμηθεί ο Θεός. Στο θέατρο λάβανε χώρα η μουσική, η ποιητική και η θεατρική αγώνες. Οι πέντε τοποθετημένες κοντά στην ορχήστρα φροεδρίες, δηλαδή οι πέντε μαρμάρινοι θεόνοι, που έφεραν την ίδια επιγραφή, Νίκο, Νίκονος, ιερέας γινόμενος Αμφιαράου, δηλαδή ο Νίκον, ο γιος του Νίκονος, όταν έγινε ιερέας στο κέντρο των Αμφιάραων, ξεχώριζαν για την πολυτέλεια και τον πλούσιο στολισμό τους. Μπροστά από το σκηνικό οικοδόμημα, ξεχωρίστηκαν στυλωμένο προσκήνιο, το οποίο έχει στην προσοψή του μια σειρά από 6 εκδοτικούς κύρωσης. Στο ιστήλιο του υπάρχει χαρτωμένη μια επιγραφή, από την οποία μαθαίνουμε πως το προσκήνιο χτίστηκε με έξοδα κάποιου, το οποίο το όνομα δυστυχώς δεν σώθηκε, και πως τα κενά ανάμεσα στις ιστορικές κολόνες κλείνονται με ζωγραφικούς πίνακες, οι οποίοι παρουσίαζαν παραστάσεις σχετικές με το έργο που πεζόταν στο θέατρο. Έπαιζαν δηλαδή το ρόλο του σκηνικού. Πάνω από το προσκήνιο υπήρχε ένας εξώστης και πιο μέσα η σκηνή, που ίσως είχε στην προσωψή της μια σειρά από 6 πεσούς που στήριζαν ένα επιστήλιο. Στο επιστήλιο, όπως το προσκήνιο, ήταν χαρτωμένη μια μεγάλη επιγραφή, από την οποία όμως εξαιτίας καταστροφής της δεν σώθηκε το όνομα του Δωρητή Ιερέα, που με έξοδά του κατασκεύασε το οικοδόμημα της σκηνής και τη μεσοστοιχεία. Από τον 2ο αιώνα π.Χ. οι ηθοποιοί έπαιζαν στο Λογείο, το οποίο είναι ο εξώστης της σκηνής. Η σχετικά καλή κατάσταση του σκηνικού οικοδομήματος και το γεγονός ότι έχει σωθεί ένα μεγάλο μέρος τους, αποτελούν έναν από τους κύριους λόγους που το θέατρο παρουσιάζει ενδιαφέρον. Ευχόμαστε λοιπόν σύντομα να αποκατασταθεί για να μπορέσουμε να απολαύσουμε κάποια μουσική ή θεατρική παράσταση. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται και τη δική μας συμβολή. Τι λέτε λοιπόν, να το υιοθετήσουμε?